είναι η στιγμή που μετανάστες που βρίσκονται έξω από το νέο λιμάνι της Πάτρας βλέπουν ένα φορτηγό να πλησιάζει προς την γεφυροπλάστιγγα. Ξέρουν ότι το όχημα για λίγο θα σταματήσει. Πηδούν τα κάγκελα και τρέχουν να τρυπώσουν μέσα στο φορτηγό. Ας τους να λένε. Αντιλαμβάνονται πως στο σημείο υπάρχει τηλεοπτικό συνεργείο που καταγράφει τα όσα γίνονται. Και για να μας σταματήσουν, αρχίζουν να φωνάζουν και να απαιτούν πέτρες και μπουκάλια. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Θα μας πετάξεις κιόλας και πέτρα. Ο αλλοδαπός οδηγός αντιλαμβάνεται πως κάτι συμβαίνει και σπέβδει να ελέγξει το όχημά του. Εντοπίζει και απομακρύνει ένα άτομο. Ράζινιε. Το μεταναστευτικό εδώ στην Πάτρα είναι ένα διαχρονικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί η πίεση και ο αριθμός των ατόμων τα οποία προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα εντός του χώρου του λιμένα Πατρών προκειμένου να ταξιδέψουν προς την Ιταλία και από εκεί στην Ευρώπη. Ο χώρος όντως της γεωφυροπλάστιγγας όπως και ο χώρος στάθμευσης εδώ στο λιμάνι της Πάτρας είναι δύο σημεία τα οποία τα επιλέγουν οι μετανάστες προκειμένου εφόσον τα φορτηγά που πρόκειται να ταξιδέψουν ακινητοποιούνται να προσπαθήσουν να εισέλθουν μέσα στο φορτίο και από εκεί να μπουν στο λιμάνι και να ταξιδέψουν. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτούς τους χώρους όσοι έχουν χαρτιά έχουν δικαίωμα να βρίσκονται. Παρ' όλα αυτά όλα τα οχήματα, μα όλα τα οχήματα που πρόκειται να ταξιδέψουν προς Ιταλία, σε όλα τα οχήματα διενεργείται έλεγχος πριν εισέλθουν στον κυρίως χώρο του λιμένα. Όποια λοιπόν οχήματα, φορτηγά ή γεωταχή εισέρχονται μέσα στο χώρο ISPS του λιμένα της Πάτρας, ελέγχονται. Και όσοι έχουν μπει από το χώρο της γεφυροπλάστιγγας ή του χώρου στάθμευσης εντοπίζονται και ακολουθεί τη διαδικασία, η προβλεπόμενη διαδικασία. Πρόκειται για καθημερινές όμως εικόνες. Ο αριθμός των μεταναστών αυξάνεται κάθε μέρα. Το λιμεναρχείο της Πάτρας ζητά προσωπικό. Το κυνηγητό μεταξύ λιμενικών και μεταναστών δεν σταματά. Οι συλλήψεις πολλές. Η επιθετικότητα από την πλευρά των μεταναστών δεν λείπει. Αυτό που σίγουρα λείπει είναι το κράτος που θα πρέπει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το κράτος που μένει θεατής στο πρόβλημα. Οι μετανάστες βρίσκονται στην Πάτρα και διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες, ρισκάροντας τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να τρυπώσουν σε κάποιο φορτηγό. Οι λιμενικοί δίνουν ασταμάτητη μάχη, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να φέρει λύση στο πρόβλημα. Από την πλευρά μας βέβαια όλα αυτά έχουν αναφερθεί στην κεντρική υπηρεσία. Τα έχει αφουγκραστεί το Υπουργείο μας. Στις επικείμενες μεταθέσεις έχει αποφασιστεί να ενισχυθεί η υπηρεσία μας με περίπου 20 άτομα στελέχη του λιμενικού σώματος και ευελπιστούμε ότι αυτή η δύναμη θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εμείς παρατηρήσαμε επιθετική συμπεριφορά. Εσείς τι καταγράφετε? Εξαρτάται, ναι. Πολλές φορές είναι και επιθετική.